Μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ κάποιων κοινωνικών τάξεων στο Ηράκλειο, ωστόσο όμως η κοινωνία του Ηρακλείου στα δύσκολα μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι σε να αναδείξει τα μείζων εθνικά ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως η υπερφορολόγηση, η λιτότητα, η ανεργία, προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά που αν δεν επωληθούν αυτά τα προβλήματα δυστυχώς θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Και γι' αυτό ήταν ανάγκη να βρεθούμε άλλη μια φορά οι φορείς του Ηρακλείου να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί δυστυχώς το βαρέλι δεν έχει πάτο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έρχονται νέα μέτρα, έρχονται μειώσεις των συντάξεων, έρχεται το αφορολόγητο που δεν έχει ξεκαθαριστεί και εκεί τι θα γίνει επακριβώς. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το η κατρακύλα, γιατί πραγματικά έχουμε καταντήσει η ανεργία να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, τα λουκέτα να συνεχίζουν να υπάρχουν, η ανεργία να μην αντιμετωπίζεται έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μα τι λέτε τώρα κύριε Βοριά, αυτά τα οποία λέτε εσείς, εκρηκτική η κατάσταση, λουκέτα, ελαστικές μορφές εργασίας, υπερφορολόγηση, ανεργία, νέα μέτρα, συντάξεις, μισθοί και τα υπόλοιπα, δεν συναντούν με αυτά τα οποία λένε ούτε από τη δική της την πλευρά η κυρία Αυτσιόγλου, ούτε αυτά τα οποία υπερασπίζει το υπεύθυνος Επιτροπής Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτά τα οποία λέει η κυρία Γεροβασίληση ότι έχει να κάνει με μόνιμες προσλήψεις, γιατί βρεθήκαμε μετά από συμφωνία με τους αδανιστές να έχουμε περίπου 7.900 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2019, όταν απαγορευόταν να ανανεώσουν μία σύμβαση για τους έρμους τους συνταξιούχους ακόμα και στην υπηρεσία της καθαριότητας. Πώς το είναι λοιπόν τώρα έρχεται να δέσει αυτό που λέτε εσείς με αυτά τα οποία λένε οι υπουργοί? Κοιτάξτε να δείτε, το να κάτι να λέει κάποιος ότι τον Αύγουστο θα λυθούν μετά από τον Αύγουστο όλα τα προβλήματα της χώρας, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστής. Έχουμε ξανακούσει μεγάλα λόγια. Πρέπει να καταλάβουν ότι η οικονομία δεν είναι ένας διακόπτης που τον γυρίζεις και ασυνάει η ανάπτυξη, ασυνάει να ανοίγονται θέσεις εργασίας, ασυνάει να ομαλοποιείται η αγορά εργασίας. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές ανάπτυξης, πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες να μην ισοπεδώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη ροχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς δεν τα έχουμε δει αυτά παρά μόνο λόγια. 3 χρόνια τώρα ακούμε μόνο λόγια. Στις πράξεις όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε, και θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της πια, και η κοινωνία, συγγνώμη, αλλά από λόγια έχει χορτάσει και περιμένει πια πράξη. Κύριε Βοριά, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την αγορά, η πραγματική κατάσταση, την οποία δέχεστε και εσείς σε καθημερινή βάση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, δεν δείχνουν έστω την παραμικρή ανάκαμψη ή την παραμικρή βελτίωση και σε τοπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, κάποιοι τομείς της οικονομίας που ευτυχώς σώζουν την κατάσταση, όπως ο τουρισμός, κάποιες αλλαγές στο χώρο των επισκευών της οικοδομής, σίγουρα υπάρχουν. Ωστόσο όμως δεν είναι τέτοιες ή δεν δημιουργούν τις υπεραξίες αυτές που θα έπρεπε να δημιουργήσουν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί η κυρία Τουργεράκη επανειλημμένα και από την εκπομπή σας. Τι να τον κάνουμε τον τουρισμό όταν σε θέμα εργασίας, όταν οι μισθοί στα ξενοδοχεία πραγματικά έχουν φτάσει στα τάρταρα, όταν πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία και δεν βρίσκουμε Έλληνες εργαζόμενους, όταν. Θέλω να πω ότι αυτά είναι πολιτικές και αυτά δυστυχώς δεν γίνεται η εκμετάλλευση των υγιών κομμάτων της οικονομίας, έτσι ώστε πραγματικά να προσφέρουν αυτές τις υπεραξίες και στην απασχόληση αλλά και στην υγιεινή εθνική οικονομία. Η επανάληψη ωστόσο των δηλώσεων περί ελέγχων, περί αδίλου της εργασίας, περί ελαστικών μορφών εργασίας, τουλάχιστον αν μη τι άλλο δείχνει ότι υπάρχει η πρόθεση, η θέληση όλα αυτά να αντιμετωπιστούν, κάτι για το οποίο λέτε σε πραγματικές συνθήκες ωστόσο δεν αντιμετωπίζεται εύκολα πουθενά, ούτε σε τοπικό επίπεδο ούτε σε όλη τη χώρα. Σίγουρα όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποχωρήσει 2 επιθεωρητές
λόγω συνταξιοδότησης, ακόμη προς το παρόν δεν έχει γίνει ούτε καν αυτή η αντικατάστασή τους, όχι η ενίσχυση που φωνάζουμε τόσο καιρό, έτσι ώστε να υπάρχουν ελέγχοι, να ξέρει ο άλλος ότι από τη στιγμή που θα παρανομήσει θα πιαστεί, και να μην έχουμε αυτό το όργιο της ανασφάλισης της εργασίας ή το όργιο τώρα αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, να δηλώνονται εργαζόμενοι 2 ώρα και 4 ώρα και τελικά να απασχολούνται 8 και 10 ώρες. Πραγματικά είναι προβλήματα, είναι μεγάλα τα προβλήματα, και σίγουρα δεν είναι αυτό που αναδείχθηκε, και να πάρω και τη σκητάλη και προχθές στο συνέδριο που έγινε στη ΕΣΕ για τα 100 χρόνια, με τη συμμετοχή σωματείων εκπροσώπων συνδικαλιστών από όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο θέμα εθνικό. Δυστυχώς υπάρχει μια γενικότερη πολιτική, μια γενικότερη τακτική σε όλη την Ευρώπη, μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων και πραγματικά μια ελαστικοποίηση της εργασίας. Και όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό θα οδηγήσει ίσως σε χάσιμο νέων θέσεων εργασίας και σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι αυτό το οποίο τονίζεται μέσα από τα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕΒΕ και τους άλλους φορείς, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν και τις μετρήσεις, παρακολουθούν τα νούμερα, παρακολουθούν την αγορά εργασίας και βγάζουν τέτοιου είδους αποτελέσματα. Κύριε Βοριά, αναφορικά με την απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 30 του μήνα, αυτό που βγάλαμε όλοι οι φορείς, γιατί θα έλεγα ότι είναι μια πρωτοβουλία όλων των φορέων του Ηρακλείου, είναι ότι θα στηριχτεί από όλους τους φορείς μια απεργιακή κινητοποίηση που μπορεί να έχει προκηρυχτεί μόνο από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΕΔΗ και τη ΓΕΣΕΒΕ. Ωστόσο θα στηριχτεί από όλους τους κοινωνικούς φορείς που συμμετείχαμε, με μια συγκέντρωση στην εφορία στη Λεωφόρο Κνωσού 8 η ώρα το πρωί εκείνη της ημέρας, όπου θα οργανώσουμε και μια συναυλία διαμαρτυρίας. Είναι συμβολικό το σημείο αυτό, γιατί όλα ξεκινούν από αυτή την υπερσπορολόγηση, όπως είπα προηγουμένως, τη λιτότητα και την ανεργία, τα κύρια θέματα που βάζουμε όλοι οι φορείς, και θα καλούμε, και καλούμε δηλαδή όλο τον κόσμο να έρθει εκεί πέρα, να συμπαρασταθεί, να περάσουμε τα μηνύματά μας. Στην εφορία, ώρα. Ναι, ώρα 8 η ώρα το πρωί, έξω από την εφορία Ηρακλείου. Ποιοι φορείς είσαστε, ποιοι κοινωνικοί φορείς χθες το αποφασίσατε αυτό? Ήταν η ΟΒΕΝΗ, ήταν το Οικονομικό Επιμελητήριο, ήταν το Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επιστημονικοί φορείς, ήταν από το Δημόσιο, ήταν γιατροί, ήταν, σας λέω, η συμμετοχή ήταν έστολη, είχε πάρα πολλούς εκπροσώπους, δεν θέλω και φοβάμαι να μην ξεχάσω κανέναν. Ούτως ή άλλως θα βγει στην επόμενη ώρα και ένα δελτίο τύπου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι φορείς που συμμετείχαν, και το σημαντικό είναι ότι πήραμε μια απόφαση να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο όργανο της κοινωνικής συμμαχίας στο Ηράκλειο. Περνάμε και ένα βήμα παρακάτω, όπου δεν θα σταματήσουμε στις 30 του μήνα, αλλά θα συνεχίσουμε με κάποιες δράσεις, με τη συμμετοχή ενός ευέλικτου οργάνου, με τη δημιουργία ενός ευέλικτου οργάνου που θα εκπροσωπεί τους φορείς του Ηρακλείου, έτσι ώστε με τις δράσεις του να αναδεικνύει τα προβλήματα και να προσπαθεί, αν είναι δυνατόν, να τα επιλύσει.